Η Έλληνα Λάσκαρη τώρα είναι μαζί μας με αποκλειστικές πληροφορίες για το ποιοι θα πάρουν πόσα και ποιο θα είναι τελικά το ύψος του προεκλογικού πακέτου. Λοιπόν, ας δούμε πρώτα το μέτρο που αφορά του συνταξιούχου. Συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά, έχουν προσωπική διαφορά και δεν πήραν καθόλου αύξηση ή πήραν μικρή αύξηση σβήνοντα την προσωπική διαφορά, είναι αυτοί που θα πάρουν τι αυξήσει, εφόσον η κύρια σύνταξή του δεν ξεπερνά τα 1.600 ευρώ. Τρει κατηγορίε επιδομάτων. Η πρώτη κατηγορία 300 ευρώ για συντάξεις με αποδοχέ έω 800 mm -hmm. ευρώ. Η δεύτερη κατηγορία 250 ευρώ για συντάξει που κυμαίνονται από 801 έω 1100 ευρώ. Και η τρίτη κατηγορία δικαιούχων 200 ευρώ επίδομα για συνταξιούχου με αποδοχέ από 1001 έω 1600 mm -hmm. ευρώ. Αυτά είναι λοιπόν πριν μα τα πουν οι υπουργοί αύριο το πρωί. Και... Για τι πακέτο μιλάμε τώρα, αυτά τι λοιπόν. κόστος έχουν και τι ακόμη υπολείπεται. Μιλάμε για ένα πακέτο που φτάνει τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 280 εκατομμύρια που θα μοιραστούν οι συνταξιούχοι. Mm -hmm. Είναι 75 εκατομμύρια που θα πάρουν οι αγρότε. Περιμένουμε κάποιε επιπλέον παρεμβάσει που αφορούν επέκταση αυξήσεων επιδομάτων, όπω έγινε τι προηγούμενε μέρε για το, του πυροσβέστε και του υγειονομικού. Έχουν έχει ένα... λαμβάνει και άλλοι κάποια επιδόματα τέτοιου τύπου τη τάξη των 80 εκατομμυρίων ευρώ το πακέτο και περιμένουμε αύριο από τον κύριο Σταϊκούρα να ανακοινώσει και παράδειγμα παράταση υφιστάμενων μέτρων, όπω για παράδειγμα ο μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση και τι μεταφορέ, ένα κόστο πακέτου 250 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα αθρήσεις όλα αυτά, φτάνουμε τα 600 εκατομμύρια. Να σα ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.